Δεν βλέπει αύξηση του κινδύνου η Παγκόσμια Τράπεζα σε περίπτωση ενσωμάτωσης των Τουρκοκυπριακών τραπεζών σε ένα ενιαίο τραπεζικό σύστημα μετά τη λύση του Κυπριακού. Αν και οι τράπεζες των κατεχομένων δεν έχουν υποβληθεί σε τεστ αντοχής, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το μέγεθός τους δεν ξεπερνά το 6% αυτού των τραπεζών στις ελεύθερες περιοχές. Αποκαλυπτήρια του μεγέθους του τραπεζικού συστήματος του ψευδοκράτους κάνει η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία συμπεραίνει ταυτόχρονα πως οι τράπεζες των κατεχομένων δεν θα αυξήσουν τους κινδύνους του ενιαίου τραπεζικού συστήματος σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού. Η Παγκόσμια Τράπεζα, μιλώντας στο Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων Associated Press, χαρακτηρίζει το μέγεθος των τραπεζών στα κατεχόμενα ως μικρό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η αξία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού τομέα στο ψευδοκράτος ανέρχεται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το εν λόγω ποσό αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο από το 6% των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 95 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη εικόνα για τις τράπεζες των κατεχομένων, αφού δεν αποδέχθηκαν τη διενέργεια τεστ αντοχής. Είναι σαφές εάν οι τουρκοκυπριακές τράπεζες πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν και σε ποιο βαθμό, καθώς δεν έχουν υποβληθεί σε τεστ αντοχής. Παράλληλα, η Παγκόσμια Τράπεζα δηλώνει πως τα ωφέλη από μια επανένωση θα υπερκάλυπταν κάθε κόστος, αφού μόνο οι εργασίες για τη σύνδεση των ξεχωριστών συστημάτων του νησιού για νερό, ενέργεια και μεταφορές θα δημιουργούσαν επενδυτικές ευκαιρίες που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και αυτό, όπως σημειώνεται, σε διάστημα 2 με 3 χρόνια μετά την επανένωση. Αν η διαδικασία της επανένωσης γίνει σωστά, οι μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και το αυξημένο εγχώριο και διεθνές εμπόριο θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας σε όλο το νησί. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης είχε ζητήσει κατ' επανάληψη την διενέργεια stress test των τραπεζών στα κατεχόμενα.